Η μεγαλύτερη οικονομική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο στη χώρα δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης. Σε αυτήν συμμετείχαν 3 εμπορικοί σύλλογοι των πρωτευουσών των νομών της Θράκης και 389 ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, μία στις 2 επιχειρήσεις κατέγραψαν αρνητικές αιτήσεις οικονομικές επιδόσεις για το 2017. Παρ' όλα αυτά, τα πρωτεία στην αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων διατηρεί η Αλεξανδρούπολη με 37,46% επιχειρηματιών να εντάσσονται στην απάντηση αύξηση, με το μεγάλο νικητή όμως να παραμένει η μείωση, αφού συνολικά 48,65% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών είδαν το τζίρο τους να μειώνεται. Βλέπουμε το πώς κινήθηκαν οι επιχειρήσεις κατά το προηγούμενο έτος, όπου τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Και βέβαια εκεί υπάρχουν και οι μεγάλες διαφοροποιήσεις από πόλη σε πόλη, όπου ουσιαστικά φαίνεται ότι η Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική και μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στην κρίση, καθώς εμφανίζει σταθεροποιητικές τάσεις και 4 στις 10 επιχειρήσεις φαίνεται να είχαν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις σε σχέση με το 2016. Ενώ αντίθετα η αγορά της Ξάνθης φαίνεται ότι ουσιαστικά βιώνει μια εξαιρετικά άσχημη περίοδο, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών δηλώσαν αρνητικές οικονομικές επιδόσεις. Το δεύτερο και εντυπωσιακό κομμάτι, πέραν των υπολείπων επιχειρηματικών στοιχείων που αφορούν κατά κύριο λόγο το εμπόριο και είναι αρκετά τεχνικά ζητήματα και θέματα, το δεύτερο εντυπωσιακό κομμάτι αφορά το μείγμα των τουριστών καταναλωτών, το μείγμα των αλλοδαπών καταναλωτών που έχει κάθε πόλη, όπου παρουσιάζουμε τόσο σε κάθε πόλη την προέλευση όλων αυτών, αλλά και στο σύνολο της Θράκης. Εκεί φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αλλοδαπών καταναλωτών που εμφανίζεται στη Θράκη αποτελείται από Τούρκους και Βούλγαρους. Στο μείγμα των τουριστών καταναλωτών της Θράκης, 4 στους 10 είναι Τούρκοι και 3,5 στους 10 Βούλγαροι, ενώ εντυπωσιακό έβριμα αποτελεί η παρουσία Κυπρίων στην Ξάνθη. Προβληματισμό δημιουργεί η μικρή παρουσία Ρουμάνων και Σέρβων στις αστικές οικονομίες της Θράκης. Επίσης, από τα αποτελέσματα διαφαίνεται η προτίμηση των καταναλωτών να κάνουν τις αγορές τους στις μεγάλες πόλεις, όπως η Αλεξανδρούπολη και η Ξάνθη. Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός του ότι στην πρωτεύουσα του Εύρου η μεγαλύτερη κατανάλωση έγινε στον κλάδο καφέ εστίασης, αλλά και στην αγορά κοσμημάτων και χρυσού, με το 70% των καταναλωτών να είναι αλλοδαποί. Το εντυπωσιακό στοιχείο βέβαια της έρευνας, το οποίο προκύπτει από την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου της Ξάνθης, έρχεται από την αγορά λοιπόν της Ξάνθης, όπου εκεί 4 στους 10 είναι Κύπριοι καταναλωτές. Και βέβαια όλο αυτό συμπαρασύρει, αν θέλουμε και αν μπορούμε να το πούμε, και τους μέσους όρους του συνόλου της Θράκης, έχοντας ουσιαστικά τους Κύπριους ως την τρίτη εθνική ομάδα καταναλωτών στην περιοχή της Θράκης. Σε ό,τι αφορά τις οδικές αφίξεις, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της σταθερής αύξησης του αριθμού στο τελωνείο των Κήπων, αφού το 2017 καταγράφηκαν σχεδόν 800.000 αφίξεις. Φαίνεται ότι ο Εύρος παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική, καθώς εκεί παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις οδικές αφίξεις, με πρωταθλητή, αν θέλετε, το συνοριακό σημείο διέλευσης του Ορμενίου και πολύ κοντά τους Κήπους, καθώς και τις Καστανιές, οι οποίες φαίνεται ότι αναβαθμίζονται σταδιακά. Ένα ιδιαίτερο εντυπωσιακό στοιχείο που αφορά την μελέτη ενδεκαετίας για τους Κήπους, ουσιαστικά από το 2003, όπου έχουμε τις καταγραφές. Οπότε εκεί στις περισσότερες των περιπτώσεων από έτος σε έτος φαίνεται ότι είναι διαρκώς ανωδικό το τουριστικό ρεύμα από τη γείτονα χώρα, ανεξάρτητα από τις δυσμενείς ή όχι συνθήκες οι οποίες επικρατούν εκεί.